το αποφάσισε και η Γενική μας Συνέλευση χθες, την Κυριακή, ότι την Τετάρτη 23 Πέμπτου, καταρχάς έχουμε απεργία για να σηματοδοτήσουμε την κινητοποίησή μας και σταματάμε να χορηγούμε πλέον φάρμακα στα ασφαλιστικά ταμεία που απαρτίζουν τον ΕΟΠΗ, δηλαδή στα περισσότερα. Αυτό γιατί δεν είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους, δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, δεν έχουν εξοφλήσει τις προηγούμενες οφειλές, αλλά ούτε και τις νεότερες. Επιπλέον, είναι σαφές ότι δεν έχει χρήματα ο ΕΟΠΗ, άρα δεν μπορούμε να δίνουμε φάρμακα στον αέρα. Ήδη βρισκόμαστε σε ένα άσχημο καθεστώς, όλα τα φαρμακεία, εδώ και 1,5-2 χρόνια. Έχουμε μιλήσει για την πιστοτική ασφυξία, την πίστοση η οποία πλέον δεν υπάρχει, είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε μετρητής. Τα όποια αποθέματα υπήρχαν έχουν τελειώσει και δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε. Αδυνατούμε να συνεχίσουμε, αδυνατούμε να πιστώνουμε φάρμακα. Δεν είναι ότι κάνουμε μια διαμαρτυρία, μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας. Είναι επί της ουσίας. Δεν έχουμε χρήματα για να πιστώσουμε πλέον με φάρμακα τα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο τα εφημερεύοντα, τα οποία θα ανακοινώσουμε και με δελτία τύπου και πάνω στα φαρμακεία ποια θα είναι. Η ηλεκτρονική σταγογράφηση δεν υπάρχει, κατέρευσε και σήμερα έχει καταρρεύσει. Αν έχει δουλέψει 5 λεπτά, 10 από το πρωί, είναι ζήτημα.